Και στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο έπαρχος Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Γιάννης Μαργαρίτης, όπως ήδη σας έχω ανακοινώσει. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Μαργαρίτη. Καλησπέρα σας. Στην οποία δεν έχετε ξανάρθει, νομίζω. Είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε εδώ. Νομίζω ήρθα όταν πρωτοξεκινήσατε, τις πρώτες μέρες. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τηλεφωνικά σίγουρα. Ναι, είμαστε εδώ εν πάση περιπτώσει σήμερα, ξανά υποψήφιο στην περιφέρεια. Είδαμε την ανακοίνωση της παράταξης του κυρίου Χατζημάρκου που σας ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλό αγώνα να κάνετε το επόμενο διάστημα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ήδη. Η προεκλογική περίοδος η δικιά μας ήταν 4 χρόνια πριν. Ξεκινάμε την πρώτη μέρα που εκλεγόμαστε. Αν δεν προσφέρουμε έργο, δεν ξαναβγαίνουμε. Οπότε καλά, δεν έχετε ήδη 4 χρόνια τρέχουμε. Βλέπω ότι δεν υπάρχει όμως και αντίπαλο δέος στην περιφέρεια. Αν εξαιρέσει τη Λαϊκή Συσπήρωση, ας πούμε, που έχει πει ότι θα κατεβεί στην περιφέρεια, δεν βλέπουμε κάποιο άλλο συνδυασμό. Δυστυχώς. Τι πληροφορίες έχετε? Γιατί όλες οι φωνές πρέπει να ακούγονται. Mm-hmm. Πληροφορίες έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος κόκκινος, δεν θα τα καταφέρει να κατεβεί. Να έχει ενδιαφέρον για να φτιάξει συνδυασμό. Φανταστείτε, για να φτιάξει ένα συνδυασμό στην Άξο, θέλει κατά τουλάχιστον 6 άτομα. Περιφερειακή Ενότητα Ανάξου έχει 6 άτομα μέχρι 8. Mm-hmm. Για να μπορέσει να κατεβάσει ψηφοδέλτιο, οπότε πρέπει να βρει 6 άτομα στην Άξου. Ναι. Αυτό συμβαίνει το και στα άλλα νησιά. Το ελάχιστο. Το ίδιο συμβαίνει και οπότε στη Σύρο κτλ. Ποιοι θα είναι υποψήφοι στην περιφέρεια, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο Δήμο που έχουμε ένα σωρό ψηφοδέλτια και εκεί. Έχει καμιά 200 άτομα στο κάθε σημείο. Συναντιόμαστε στον δρόμο και δεν θα λέμε τι είσαι, ψηφοφόρο ή υποψήφιο, α πούμε. Πιο πολλοί είναι αυτοί που είναι υποψήφιοι από αυτού που ψηφίζουν στο τέλο. Ακριβώς, έτσι, έτσι. Λοιπόν, μία νέα τουριστική περίοδο έχει ξεκινήσει φέτος. Οι προσδοκίες ήταν αρκετά μεγαλύτερες και όμως είχε αύξηση ο τουρισμός στην Άξο. Πριν λίγο αυτό σχολίαζα. Εδώ με τα παιδιά στο γραφείο, στο στούντιο. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι από 9 πτήσεις έχουμε 11. Οι αφίξεις στο λιμάνι είναι παραπάνω. 10%, 13% πόσο είχαμε παραπάνω τον Ιούνιο. Αν αφαιρέσουμε 12,5% παραπάνω αφίξεις. 13%. Ναι. Αφαιρούμε ένα 5% που να πούμε ήταν το Σαββατοκύριακο των εκλογών. Και πολύ γενναιόδωρο αυτό που αφαιρώ. Ναι, ναι. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε μια καλή αύξηση. Ήταν περίπου 10.000 άτομα περισσότερα από πέρσι ήρθανε. Έχουμε λοιπόν μια πολύ γενναία αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Τι συμβαίνει όμως? Αν παρατηρήσετε, έχουμε γύρω στο 20-30% παραπάνω κρεβάτια φέτος. Mm-hmm. Οπότε πάει να πει ο κόσμος πάει σε περισσότερα μέρη να μείνει. Αυτό ένα κομμάτι. Δεύτερον, στα εστιατόρια. Έχουμε ένα 10%, 15% παραπάνω εστιατόρια. Ναι. Σε όλες τις επιχειρήσεις, στα rent-a-car, μία τα ίδια. Σε τα καταλήμματα. Ο κάθε ξενοδόχος έχει πάρει και 5 αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Ο κάθε επιχειρηματίας πήρε και 5 αυτοκίνητα. Αυτό ακριβώς το πράγμα έχει γίνει. Άρα έχει διασκορπιστεί ο κόσμος, θέλετε να πείτε. Ο κόσμος έχει διασκορπιστεί, υπάρχει και μήπως έχει φύγει και από τη χώρα ο πολύς ο κόσμος, πιστεύω, και έχει απλωθεί προς τα έξω. Σε όλο το νησί. Γι' αυτό είναι καλό. Ναι, ναι. Είναι πιο βιώσιμο. Ο κόσμος πρέπει να πάει σε όλο το νησί. Ναι, το νησί ναι. Είναι μεγάλο, πρέπει να ζήσει όλο το νησί. Πρέπει να ζήσουν και τα χωριά. Όπως βλέπουμε, τα ταβερνάκια στο χωριό δεν πρέπει να μένει μόνο στη χώρα. Να πάει και στο ταβερνάκι στο χωριό, να πάει να μείνει και στο έχει χωριό. Έχει και Airbnb, έχει και σπίτια και στα χωριά έχει που νοικιάζονται. Και νομίζω ότι πάνε και καλά. Και τα, τώρα τα χωριά και τα σε απόσταση αναπνοής από τις παραλίες είναι. Έχουν και τις δικές τους παραλίες τα και περισσότερα. Και συνήθως για να πας από τη χώρα στον Άγιο Προκόπη θέλεις πιο λίγο χρόνο από το να κατέβεις από το Χαλκί κάτω, γιατί έχει περισσότερη κίνηση. Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος στην Άξο και έχει απλωθεί και στις καινούργιες επιχειρήσεις που υπάρχουν. Πολύ σωστά. Όμως... πολλοί λένε ότι λόγω της ακρίβειας των εισιτηρίων για να έρθει κανείς, γιατί πραγματικά είναι πολύ ακριβά, είναι φωτιά τα εισιτήρια, κύριε Μαργαρίτη, και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Ο κόσμος δεν ξοδεύει πολλά χρήματα. Τι είδους τουρισμός είναι αυτός που έχουμε μέχρι δεν τώρα στην Άξο? Δεν είναι μόνο Άξο. Η ακρίβεια του εισιτήριου. Το εισιτήριο το πλήρωσε, το έδωσε, έρχεται. Mm-hmm. Είναι γενικότερη ακρίβεια. Όταν το ρεύμα του ήταν επί 2 όλο το χειμώνα, όταν το σούπερ μάρκετ του είναι... μισή φορά πάνω. Και δεν ισχύει μόνο για τους Έλληνες αυτό να πούμε. Είναι για όλους οι Ευρωπαίοι. Είδαμε φέτος ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι Γερμανοί. Έχουν ανέβει οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερο μπάτζετ και αυτό είναι πολύ καλύτερο για μας. Ναι. Και σας θυμίζω που με κοροϊδεύανε που πήγαινα πριν 15 χρόνια στην Αμερική και προσπαθούσαν να τους φέρω και λέγανε σιγά μην έρθουν από την Αμερική στην Άξο. Mm-hmm. Και όμως με τους Αμερικάνους ζούμε αυτή τη στιγμή, να το υπενθυμίσω. Ναι. Και η Γερμανία έχει πέσει η αγορά αυτή. Γιατί έχει ζήσει πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ναι.
Άρα και αυτό ένα παράγοντα. Τι λένε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο που είστε μέλο. Είχατε και πρόσφατα, νομίζω, μία συνεδρίαση. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνεδρίαση. Είχαμε την Όλγα την Κεφαλογιάννη, την Υπουργό. Α, κάνατε και την κυρία Ράπτη, την Υπουργό. Θέσαμε τα προβλήματα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, γενικότερα ο τουρισμός και γενικότερα ο κλάδος, είτε από την τουριστική εκπαίδευση και την παιδεία, πώς πρέπει να υπάρχουν καινούργια πανεπιστήμια πάνω στον τουρισμό, όπως υπάρχουν σε όλες τις χώρες, στο κομμάτι της κυρίας Ράπτη και στο κομμάτι της κυρίας Κεφαλογιάννη, είναι από τον ελεκτικό μηχανισμό, τον οποίο δεν υπάρχει, η τουριστική αστυνομία, η οποία δεν λειτουργεί έτσι όπως λειτουργούσε, όπως έπρεπε να λειτουργεί κανονικά, ναι, ναι. Και άλλα κομμάτια τα οποία θα μπορέσει να μην δυσφημιστεί το προϊόν. Ένα παράδειγμα, η Σαντορίνη και η Μύκονος φώναζε πάρα πολύ, δεν έχουμε να φιλοξενήσουμε όχι το προσωπικό μας. Το προσωπικό δεν μας ενδιαφέρει. Φεύγουν οι γιατροί, φεύγουν. Πολύ σημαντικό δεν θέμα. Δεν έρχεται κανείς. Οπότε να υπάρξει κάποιο κομμάτι το οποίο να μπορεί να ελεγχθεί όπως οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να έρθουν. Και ξεκινάει από εμάς ίδιους αυτό. Βέβαια. Αυτό πρέπει είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει άμεσα να λυθεί στα νησιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Άξο, και στα υπόλοιπα νησιά αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τη στέγαση και των ιατρών και άλλων. Στους άλλους έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα ξεκίνησε και στην Άξο. Ναι, βέβαια. Έμαθα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ένας γιατρός από την Άξο θέλει να πάρει ένα υποδοχόν για να γυρίσει πίσω στο χωριό του, γιατί δεν βρίσκει να μείνει. Ναι, βέβαια. Δεν βρίσκει να μείνει ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτό θα το βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτό δεν πρέπει να λυθεί. Πρέπει το κράτος να επιχορηγήσει τους δήμους, να δημιουργήσουν υποδομές ώστε να μπορούν να φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος θα είναι μόνο για κατοίκους, μόνο για residents, και να μην είναι για μόνο με το μήνα ενοικίαση, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πρέπει να το κοιτάξει, να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνο κοινωνικός τουρισμός να το φτιάξει η πολιτεία. Ναι. Γιατί άμα φιλοξενήσεις τον γιατρό που θα έρθει για ένα χρόνο, θα πρέπει να φιλοξενήσεις και τον γιατρό που κάθε 5 χρόνια. Πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση. Τέλος πάντων. Πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση σε αυτό το θέμα, όπως ένα θέμα μεγάλο που αντιμετώπισαν οι επιχειρηματίες τουρισμού και το γνωρίζετε κι εσείς, είναι το προσωπικό. Που επίσης δεν υπάρχει. Συζητήσαμε και με το κομμάτι να μπορέσουμε να φέρουμε προσωπικό από το εξωτερικό. Αλλά είναι τόσο δύσκολες οι διαδικασίες και τόσο χρονοβόρα και γραφειοκρατική κατάσταση, που αυτό ξεκινώντας φέτος τη διαδικασία θα πάρουμε για τον χρόνο. Γιατί φτάσαμε μέχρι εκεί? Γιατί αυξήθηκαν πολλοί επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ανθρώπινο πέρυσι δυναμικό, δεν 50.000, έρχονται, δεν θέλουν να δουλέψουν. Πέρυσι είχαμε 50.000 λιγότερα άτομα τα οποία χρειαζόμασταν. Τώρα είμαστε στα 70.000-80.000 λιγότερα άτομα αυτά που χρειάζονται για να εργαστούν. Το είπαμε πριν, ότι πάρα πολλά καινούργια καταλήμματα, 30% παραπάνω κρεβάτια. Αυτό σημαίνει ότι 30% παραπάνω και προσωπικό θα χρειαστείς. Έχουμε 10%-15% παραπάνω εστιατόρια. Χρειαζόμαστε παραπάνω προσωπικό για να εργαστεί. Ναι. Και αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Γύρω-γύρω. Ακριβώς. Τελευταία υπάρχει έτσι μια διαμαρτυρία στην Άξο από πολύ κόσμο σχετικά με τις ομπρελοξαπλώστρες της παραλίας και το χώρο που καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Και ξεκίνησε. Μάλιστα, γιατί η Ένωση Ξενοδόχων έβγαλε και μια ανακοίνωση σχετική και βρήκε σωστή. Και τον πελάτη στο τέλος. Κοιτάξτε, πολύ σωστή. Πρέπει να μην υπάρχει άναρχη κατάσταση. Πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια και κάποιοι κανόνες. Σήμερα το πρωί ήταν η αστυνομία. Πέρασε από το δικό μου μαγαζί, μου λέει την άδειά σας, του δείχνουν την άδεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλα μια χαρά, πήγε στο δίπλα. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν πάρει καθόλου άδεια. Λέω, οι άλλοι έχουν νοικιάσει. Μου λέει, έχουν πετύχει ήδη 1-2 επιχειρήσεις που ήταν στον αέρα τελείως. Αυτό πάρα πολύ καλό που έκανε. Και μπράβο. Και να γίνονται, γίνεται ένας έλεγχος. Ναι, ναι. Χρειάζεται να γίνεται έλεγχος. Και όταν υπάρξει κάποιος έλεγχος, μετά μπαίνουν και κανόνες. Ναι. Και δεν υπάρχουν και αυτά τα παράπονα. Και για τις αμοθήνες υπάρχουν τα παράπονα και για τα οχήματα που έμπαιναν εκεί μέσα στο Κάζι και στη Λαγκούνα. Αυτά ήταν περσινά προβλήματα. Εντάξει. Και εκεί πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μπορούν και αυτοί οι οποίοι κάνουν σερφ να συμβιώσουν με αυτούς με την βιοπικιλότητα εκεί του τόπου. Να μην μπαίνουν μέσα οχήματα, όλα λύνονται με συζήτηση και με κάποιους κανόνες και με κάποια υπεύθυνη συμπεριφορά από κάποιους. Να μπαίνουν από το πλάι. Υπάρχει σημείο το οποίο μπορούν να μπουν, υπάρχουν κτήματα. Μπορεί να νοικιαστούν και να γίνει ένα μεγάλο πάρκινγκ από τη δρόμο. Πού να μην είναι μέσα στο ΚΑΣ, βέβαια. Από τον άλλο δρόμο. Ναι. Μπορεί να πάνε εκεί. Να νοικιαστεί αυτός ο χώρος, να γίνει πάρκινγκ. Δεν είναι Natura εκείνο το κομμάτι, είναι αδόμητη η ζώνη. Ναι, ναι. Και να γίνει εκεί χώρος
για να εξυπηρετηθούν. Αυτό. Γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, έρχονται τόσα χρόνια. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορεί να συνδυαστεί το ένα και το άλλο και χωρίς να καταστρέφουν την ατούρα περιοχή. Το ΚΑΖ τέλος πάντων, το καταφύγιο άγρια ζωή, και εκείνοι να κάνουν το χόμπι τους που τους αρέσει εκεί το μέρος. Αν χωροθετηθεί το σημείο το οποίο μπορεί να υπάρξει κάθε χρήση, είναι όλοι ευτυχισμένοι και δεν μπλέκει το ένα στα πόδια του άλλου. Ναι, αρκεί να τηρείται αυτή η οριοθέτηση όμως, κύριε Μαργαρίτη. Αν χωροθετηθεί, μετά θα υπάρξει και έλεγχος. Αυτό είναι. Μπράβο, τώρα πας να τους ελέξεις χωρίς να τους έχεις δώσει εναλλακτική και τους αφήνεις πάνω στο δρόμο. Θα έρθει ο Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου στην Άξο, έχετε καμία πληροφορία, ο αντισαγγελιάς? Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχετε ακούσει το κάτι. Το ακούω και εγώ, πώς θα ακούτε και εσείς. Είχαμε διαβάσει ότι θα ερχόταν και στην Άξο, θα ήταν και στην Άξο ένα σταθμό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το γνωρίζει μόνο εκείνος. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα ότι έχει σκοπό να έρθει και από την Άξο. Θα πάει στην Ίω και μετά θα έρθει στην Άξο. Ναι. Ή και στη Σύρο, νομίζω και στην Πάρο. Υπάρχουν κάποια νησιά που έχουν μπει στο πρόγραμμα. Λοιπόν, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα που αφορά στις ασφαλτοστρώσεις δρόμων της Νάξου, οι οποίες έχουν παρουσιάσει μια καθυστέρηση, ένα έργο που γίνεται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έχουν γίνει νομίζω και κάποιοι καθαρισμοί στα χαντάκια και σήμερα ξεκινάνε. Ξεκινήσαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή. Οι ασφαλτοστρώσεις. Α, όχι, οι καθαρισμοί. Οι καθαρισμοί. Δυστυχώς καθυστέρησε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι μια μελέτη την οποία την έχει ολοκληρώσει η περιφέρεια πριν 3-4 χρόνια. Έκανε προσφυγή ο ένας ανάδοχος, ο πρώτος με τον δεύτερο. Πήγαν στα δικαστήρια, τελείωσαν τα δικαστήρια μες το χειμώνα και καταφέραμε για να υπογραφεί η σύμβαση του καινούριου αναδόχου να τελειώσει πριν 2 μήνες. Οπότε τι έχει συμβεί? Έχει κλείσει το ένα ρεύμα από τα φυτά στην ορεινή Νάξο. Ναι, το γνωρίζουμε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Και ξεκίνησε τώρα ο καθαρισμός. Δυστυχώς και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά δεν γινόταν με τις διαδικασίες. Άρα μεταξύ τους, δηλαδή, οι δύο εργολάβοι μεταξύ τους πήγαν το έργο στο... Πήγαν στα δικαστήρια, καθυστέρησε ένα χρόνο η διαδικασία του διαγωνισμού, οπότε πήγαν όλα πίσω. Ναι, ναι. Δεν μπορούσαμε πέρυσι να κάνουμε καθαρισμό, κάποια πολύ επιλεκτικά σημεία έγιναν και γι' αυτό έχουμε και κάποια σημεία τα οποία είναι ανοιχτά μέσω της πολιτικής προστασίας, π.χ. τη Μονή, το δρόμο της Μονής. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από πιο σημεία με περισσότερη κίνηση. Αυτή τη στιγμή καθαρίζουμε από το Σταυρό Κεραμωτής και πηγαίνουμε μέχρι τον Απόλλωνα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα καθαρίζονται τα χαντάκια δηλαδή. Το ΚΤΕΛ είχε πολύ το δίκιο που έλεγε: είναι κλειστό το ένα ρεύμα. Το ξέραμε κι εμείς. Είχαμε καταγγελίσει κι εμείς. Το είχαμε επισημάνει. Είχαμε κάνει το επαρχείο Νάξου πάμπολα έγγραφα για την επικινδυνότητα. Και δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Έχουμε τις λακκούβες. Έχουμε κάποια τυχεία που έχει πέσει ο δρόμος σε δύο σημεία και αυτά θα ξεκινήσουν. Άσφαλτο θα την πάμε μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ταλαιπωρήσουμε τους επισκέπτες και τον κόσμο ρίχνοντας άσφαλτο μας το καλοκαίρι. Θα τη ρίξουμε μετά το Σεπτέμβρη. Σε ποιους δρόμους? Λίγο. Έχει ιστορικό δίκτυο, είναι 2,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι 2,5 εκατομμύρια για το νησί. Έργο. Το μεγάλο αυτό έργο έχει σε πάρα πολλά σημεία. Έχει ασφαλτόστρωση, έχει τυχεία, έχει διάφορα θέματα. Παρέμβαση στους δημοτικούς δρόμους δεν μπορείτε να κάνετε. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε αν μας ζητηθεί. Ναι. Μα ζητηθεί, αν έρθει ο Δήμος δηλαδή, δρόμο... και σας ζητήσει ας πούμε, να κάνετε το δρόμο Εγκαρές Απόλλωνα. Το αυτό το φτιάχνουμε χωρίς να μας ζητηθεί. Με κίνδυνο πώς θα πληρωθεί. Α, γιατί ναι. Και ό,τι τσιμεντόστρωση έχει πέσει και τώρα θα ξαναπέσει, το φτιάχνουμε εμείς. Κάτι στροφές που έχουν φτιαχτεί, το φτιάχνουμε εμείς. Αλλά είναι δημοτικό κομμάτι. Δυστυχώς είναι δημοτικό δρόμο, ναι, το ξέρω. Το επαρχιακό είναι... δίκτυο είναι μέχρι τις Εγκαρές και από τις Εγκαρές πάει προς τον Κουρνοχώρη. Ναι, το επαρχιακό. Μπράβο. Και εκεί κάνουν το σήμερα. Το δημοτικό είναι από Εγκαρές μέχρι Απόλλωνα. Στην είσοδο της Γαλήνης έκανε η περιφέρεια κάποιες βελτιώσεις εκεί στην είσοδο διαπλάτησης και έχουμε και κάποιους άλλους δρόμους εκεί που τα φτιάχνουμε. Ναι, είναι σημαντικό θέμα και οι δρόμοι, διότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα και πρέπει να λυθούν, γιατί γίνονται και επικίνδυνοι πολλές φορές αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Το δικό δίκτυο μας είναι παλιό. Γι' αυτό το λόγο το φτιάχνουμε, φυσικά, το επισκευάζουμε κτλ. Είναι και τα τυχεία της στήριξης. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι και οι μπάρες. Η περιφέρεια τα τελευταία χρόνια έχει βάλει αρκετά δεκάδες χιλιόμετρα μπάρες. Και έχουν φτιάξει αρκετά στοιχεία ασφαλείας, τα οποία θα συνεχιστούν και θα φτιαχτεί σε όλο το δίκτυο για να έχουμε ένα ασφαλή δίκτυο. Και το πιο σημαντικό ακόμα είναι η διαγράμμιση στην ορεινή Νάξο. Η ορεινή Νάξο, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να έχει κίτρινη γραμμή. Ο κατσιφόρας που έχουμε στο Σταυρό της Κεραμωτής είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπεις στην παιδινή Νάξο. Εκεί χρειάζεται και κίτρινη γραμμή. Ναι. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αλλιώς.
Παιδικό σταθμό Φιλωτίου. Συνεχίζεται. Ολοκληρώνεται. 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 Έχει ένα θέμα μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο για, για παράταση. Συνεχίζεται. Θα λειτουργήσει πότε φέτος. Θα λειτουργήσει φέτος. Θα λειτουργήσει, φέτος. Πολύ είναι ένα έργο. Πολύ ωραίο έργο, 1.800.000. Πώς και πώς το περιμένουν οι Ορεινοί αυτό το έργο, όχι μόνο οι Φιλωτίτες και τα άλλα χωριά. Όλα, όλα και από την Απείραθο μου λένε, άντε να τελειώσει, να πάμε τα παιδιά. Χρειάζεται, Είπαμε αποκέντρωση. Είναι ένα μεγάλο νησί. Το μεγάλο νησί πρέπει να έχει υποδομές παντού. Δεν είναι μόνο η χώρα, δεν είναι μόνο η παραλία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Βέβαια πάνω τα Ορεινά χωριά είναι παραπονεμένα για τις υποδομές και για διάφορα ζητήματα. Η περιφέρεια τα πιο πολλά έργα τα κάνει Ορεινά. Ναι. Γιατί έχουμε περισσότερη αρμοδιότητα κάποια εκεί. Κάποια αθλητικά έργα έχετε και κάνει. Και αθλητικά και η οδοπία. Οδοπία δεν έχουμε εδώ παιδινά. Ναι, ναι. Φανταστείτε ο δρόμος που πηγαίνει και προκόπη Αγία είναι δημοτικός. Ναι, το ξέρω. Στο δρόμο που είπαμε ότι η περιφέρεια μπορεί να συνδράμει αν τη ζητηθεί, είναι ο δρόμος από τη διασταύρωση εκεί Αγία Αναροδρόμου που κατεβαίνει προς την Πλάκα. Mm-hmm. Ένα μικρό, ένα στενό. Ναι. Μας ζητήθηκε από το Δήμο, μας έφερε τη μελέτη ο Δήμος. Χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια. Εκεί που είναι το Μέδουσα, το. Όχι. Αυτός. Αυτός τον φτιάχνει καθαρά ο Δήμος. Ναι. Είναι αυτός που κατεβαίνει προς τα Τρία Αδέρφια. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Αγροτική δρόμη. Αγροτική δρόμη που. Τώρα ζητήθηκε, υπήρχε πρόγραμμα. Βολεύουν τώρα από την πίσω μεριά να γίνουν αυτοί οι δρόμοι κάθετοι προς τα κάτω για να βγαίνει. Φανταστείτε να φύγει ο οριζόντιος και να πάει από πίσω. Βέβαια. Ή να γίνει ένα ωραίο πεζόδρομο ποδηλατόδρομο εκεί. Πολύ ωραία θα ήταν αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο θα ήταν. Ιδανικό νομίζω. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέλουν εκεί οι επιχειρηματίες. Το θέλουν. Θα το συνηθίσουν. Έχουμε και την Ισίδα Μουσείων που προχωράει και αυτό το έργο. Φοβερό, από τα μεγαλύτερα έργα της περιφέρειας. Μεγαλύτερα έργα της περιφέρειας. Πραγματικά, διαβάζαμε και προχθές μια συνέντευξη του κυρίου Αθανασούλη. Θα γίνει ένα καταπληκτικό μουσείο. Θα είναι πόλος έλξης. Είχε έρθει ο κύριος Ιωαννίδης πριν δύο εβδομάδες, ο δημοσιογράφος που είναι υπεύθυνος για τα πολιτιστικά της Καθημερινής, Καθημερινή. Ο οποίος είχε μείνει έκπληκτος με τον πλούτο του νησιού και όταν είδε πάνω τα μουσεία, λέει τι έχετε κάνει εδώ. Λέει μπράβο σας, συγχαρητήρια. Έκανε ένα καταπληκτικό 2.000 τετραγωνικά μέτρα μουσείο δεν υπάρχει. Θα είναι το πρώτο κυκλαδικού πολιτισμού. 2.400 τετραγωνικά. 2.000 τετραγωνικά, που θυμάμαι. 2.000. 2.000 τετραγωνικά. Ναι. Τεράστιο. Ναι. Και από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Αθανασούλης, υπάρχουν πάρα πολλές αρχαιότητες οι οποίες είναι στιβαγμένες σε αποθήκες. Ευτυχώς έχουμε μεγάλες αποθήκες. Ευτυχώς έχουμε μεγάλες αποθήκες. Αυτή οι οποίες στιγμή θα ανέβουν τώρα στην Ισίδα. Στην Ισίδα Μουσείων. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Έχουμε και τα αθλητικά έργα της περιφέρειας. Να πούμε δύο λόγια και εκεί, για αυτά. Μία, και αν τελειώσει και το μουσείο προς ναι. Το μουσείο προς το παρόν έχουμε δώσει 8,5 εκατομμύρια. Θα ξεπεράσει τα 10. Το τελικό ποσό το οποίο θα δώσουμε μέχρι να τελειώσουμε, γιατί θέλει ακόμα τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτά τα χρήματα αυτά είναι από το δώσαμε, περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα δώσαμε στην αρχαιολογία και η αρχαιολογία είναι η αρχή η οποία το φτιάχνει. Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Στην επόμενο βήμα. Αρχαιότητα των Κυκλάδων. Μπράβο. Ναι. Ο κύριος Ανθανασούλης είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Το ξέρω. Στο επόμενο βήμα είναι και όλη η υπόλοιπη ανάπλαση του κάστρου. Είναι και ο πύργος του Σανούδου στο κέντρο. Είναι και άλλα κομμάτια. Το οποίο το άρα εκτός από την Ισίδα θα γίνει μπράβο. Και ανάπλαση. Θα συνεχίσουμε. Ναι. Θα συνεχίσουμε σε όλη την υπόλοιπη ανάπλαση του κάστρου. Πολύ, πολύ σημαντικό έργο. Και μακάρι να βρούμε και τα παλιά καλτερίμια τα οποία έχουν φύγει από εκεί, έχουν πάει αλλού. Φαντάζεστε. Και έχουμε βάλει πλάκες καρύς στο γύρω-γύρω. Φαντάζεστε τι ωραίο που να θα το είναι. Κάνουμε λίγο, να το φτιάξουμε. Θα είναι πόλος έλξης αυτό το μουσείο. Πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο και θα φιλοξενεί τις πιο σπάνιες αρχαιότητες μέσα του. Περίπου πότε θα είναι έτοιμο, το 26. Το 26. Αρχές του 26 έχει ανακοινώσει ο κύριος Αθανασούλης. Ναι. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο στις Κυκλάδες. Είμαστε. Είμαστε τυχεροί γιατί είναι πραγματικά ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Έτσι, αυτό που πολύ. Λέω εγώ. Είναι συζητήσιμος, είναι γνώστης. Όλα τα προσόντα τα έχει. Έχει όρεξη, το αγαπάει. Έχει όρεξη, το αγαπάει. Γυρνάει γύρω-γύρω, δεν κάθεται σε ένα γραφείο. Όπως τον πύργο του Χυμάρου. Τρέχει τώρα έχει αρχίσει συνέχεια, και τρέχει εκείνο. Ναι. Θα ολοκληρωθεί ποτέ αυτό το έργο ή είναι γεφυρί άρτας? Όχι, θα ολοκληρωθεί. Όπως και το φράγμα του Τσικαλαριού. Φράγμα του Τσικαλαριού, επιγραμμένη ιστορία. Τι είναι αυτό το πρόβλημα? Τι είναι αυτό το κακό? Εμείς αντιμετωπίζουμε όλο το πρόβλημα. Εμείς οι ντόπιοι, εμείς οι αξιώτες. Έχω κάνει πόσα ραντεβού στο Υπουργείο Γεωργίας, γιατί το Υπουργείο Γεωργίας το έχει πάνω του. Δεν μας αφήνει να το ολοκληρώσουμε εμείς. Λέει η περιφέρεια, δώστε μου την αρμοδιότητα. Ναι. Δώστε μου την αρμοδιότητα να το ολοκληρώσω. Τα έργα γιατί το μένουν εκεί στάσιμα αφού δεν έχουν υπαλλήλους να τρέξουν. Τώρα χρειάζεται μια μελέτη κάνα 2 χρόνια, χρειάζεται το άλλο, χρειάζεται. Συνέχεια βρίσκουμε για διάφορους λόγους εμπόδια. Τα εμπόδια
υπαρκτά στα χαρτιά, αλλά άντε να προχωρήσουμε. Δεν προχωράει το έργο. Υποσχέθηκε ο προηγούμενος υπουργός, τώρα πρέπει να συναντήσουμε το καινούριο. Για ευτυχώς οι γενικοί γραμματείς είναι ίδιοι. Α, είναι ότι θα γίνει. Ο κύριος. Ναι. Κόλλησε το μυαλό μου. Ναι. Ο οποίος. Παπαγιαννίδης. Παπαγιαννίδης, μπράβο. Ο κύριος Παπαγιαννίδης υποσχέθηκε ότι έχει ξεκινήσει η μελέτη, δεν την έχουμε δει, για τα δίκτυα. Γιατί προς το παρόν φτιάχνεται μια μπανιέρα στο βουνό. Έτσι είπε, ναι, μια η μπανιέρα πρέπει να διασυνδεθεί. Γιατί να την κάνουμε την μπανιέρα εκεί? Πρέπει να συνδεθεί και με, ναι, το άλλο φράγμα, να γίνουν τα δίκτυα διανομή. Να φτιαχτεί όλο σωστά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και πολύ σημαντικό, το περιμένουν πώς και πώς και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού και το νησί. Θα λύσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το πρόβλημά του με το νερό όταν γίνει το φράγμα. Όπως μου λέγει ο κύριος Παπαγιαννίδης, θα υπάρξει μία μελέτη για να ενώνεται αυτό το φράγμα με τη λιμνοδεξαμενή και το φράγμα της Φανερωμένης, να γίνει εκεί ένα δίκτυο έτσι. Επειδή υπάρχει εκείνο το δίκτυο και είναι υψομετρικά. Δυστυχώς τα λέμε πόσα χρόνια τα λέμε τώρα. Είναι μια δεκαετία πλάς που τα συζητάμε τα ίδια. Το φράγμα το συγκεκριμένο είναι από το 90 τόσο. Ναι. Α, πάμε ακόμα πιο πίσω. Την είχα πει την ιστορία του εδώ. Είναι μια ιστορία ολόκληρη. Και είχαμε πει ότι θα ξεκινήσει τώρα τον Απρίλιο και θα συνεχιστούν οι εργασίες. Πάλι έχουν κολλήσει από ό,τι φαίνεται. Το καινούργιο που θα λέμε, όχι το γεφύρι της Άρτας, το φράγμα του Τσικαλαριού. Το φράγμα του Τσικαλαριού θα αλλάξει. Αν και είναι φράγμα ποταμιάς, να μην το λέμε Τσικαλαριού, γιατί είναι στην ποταμιά. Οι ποταμίτες λίγο λένε, μα δεν είναι στο Τσικαλαριού, ήταν να γίνει στην αρχή. Ξέρετε για ποιο λόγο είναι η ονομασία έτσι? Γιατί? Το αρχικό φράγμα ήταν να γίνει στο Τσικαλαριού. Ναι. Αλλά κατέβηκε μετά μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω και πήγε στην ποταμιά. Η χωροθέτησή του ήταν στο Τσικαλαριό στην αρχή. Α, γι' αυτό το αλλά λέμε. Τώρα η χωροθέτηση είναι στην ποταμιά. Μπράβο, στην ποταμιά. Αλλά έχει μείνει είναι το όνομα. Ωραία. Έχει μείνει το όνομα. Άμα το πει το φράγμα της ποταμιάς, θα νομίζουν ότι είναι καινούριο φράγμα. Οπότε. Άστο, το λέμε Τσικαλαριό λοιπόν. Έχουμε και διάφορα αθλητικά έργα. Ξέρετε, έχετε υπόψη σας, κύριε Μαργαρίτη, τι έχει γίνει με το 8x8 εδώ? Εμείς τα έχουμε δεσμεύσει, τα χρήματα τα έχουμε βάλει, έχουμε κάνει την προγραμματική μας, έχουμε τελειώσει, την έχουμε ψηφίσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα πλέον είναι στο χέρι του Δήμου. 400.000 ευρώ όπως υποσχεθήκαμε, μέσα στον πρώτο μήνα κάναμε την προγραμματική, δεσμεύσαμε τα χρήματα τώρα είναι εκεί. Μέχρι εκεί. Έρχεται η μελέτη, βρίσκεται τα υπόλοιπα χρήματα. Εσείς τα κρατάτε κάνει τα χρήματα δηλαδή, ναι, δεν τα έχετε δώσει. Τα 400.000 όχι, κάναμε προγραμματική. Υπάρχει, ναι, προγραμματική εκεί, ανά πάσα στιγμή, αύριο το πρωί. Αν τα χρειαστεί ο Δήμος, ενεργοποιεί την προγραμματική. Ναι. Εμάς έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Κάτι εμείς που σημαίνει ότι είμαστε στο μηδέν πάλι. Σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε, μόλις τελειώσαμε τον ηλεκτροφωτισμό του Φιλωτίου, θα τελειώσουμε τον ηλεκτροφωτισμό στο Κουφονήσι μες το καλοκαίρι. Μας ζήτησαν να το πάμε Σεπτέμβρη, θα το πάμε Σεπτέμβρη λόγω τουριστικής σεζόν. Ναι, ναι. Και όπου αλλού χρειαστεί θα φτιάξουμε και άλλα γήπεδα. Ναι, έχετε προχωρήσει σε αρκετά αθλητικά έργα, θα έλεγα. Δεν ξέρω, εσείς είστε ικανοποιημένος από το έργο της περιφέρειας στην Άξο, την Αμοργό, στα νησιά της αρμοδιότητάς σας? Πάντα λέμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι για να έχουμε και περισσότερα πράγματα. Να μπορούμε, ναι, να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Πάντα μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Ποιο αλλά είναι καινούργια το κάτι παραπάνω που σκέφτεστε περιφερειακή ότι αρχή, θα μπορούσατε ας πούμε, να προσφέρετε στην επόμενη θητεία? Θα σας πω, αυτή η περιφερειακή αρχή, αυτό το οποίο έχει κάνει είναι προσφέρει έργο σε τομείς ο οποίος δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν μας νοιάζει αν έχουμε ή όχι την αρμοδιότητα, μας νοιάζει ότι πρέπει να γίνει το έργο. Βρίσκουμε τρόπο και παίρνουμε την αρμοδιότητα για να γίνει το έργο. Ναι. Όπως τα αθλητικά έργα. Δεν είχαμε αρμοδιότητα. Την πήραμε. Όπως τα σχολικά κτίρια. Δεν είχαμε αρμοδιότητα. Το κάναμε. Γιατί τα σχολεία ανήκουν στους Δήμους. Έτσι βρίσκουμε που υπάρχει ανάγκη και το κάνουμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι η λύση να γίνει άμεσα. Γιατί με την γραφειοκρατία πάνε όλα πίσω. Mm-hmm. Είπαμε πόσα προβλήματα έχουμε συζητήσει σήμερα και σε όλο αφήνει τη γραφειοκρατία και πώς υπάρχει τρόπος να καθυστερήσει ένα έργο. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εσείς τι οραματίζεστε για την επόμενη θητεία, αν εκλεγείτε και αν είστε πάλι σε αυτή τη θέση? Για ποια πράγματα θα παλέψετε και θα διεκδικήσετε? Θα σας πω, το μέλλον αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε να έχουμε ένα βιώσιμο νησί. Να έχουμε ένα νησί το οποίο να είναι για τους πολίτες, για τους κατοίκους. Για εμάς που ζούμε εδώ χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνυπάρξουμε. Και ο τουρισμός, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι. Και να μην γίνεται τίποτα εις βάρος το ένα στον και άλλο. Και ο πρωτογενής τομέας φυσικά. Εννοείται. Γι' αυτό είπα μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να υπάρχει η χωροθέτηση που θα γίνεται κάθε χρήση, όπως είπαμε πριν. Με αυτόν τον τρόπο. Αντέχουν οι υποδομές μας? Όχι, δεν αντέχουν οι υποδομές μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λιμάνι ο ντόκος που έχουμε. Αυτό είναι για super yachts. Τι θα κάνουμε με το λιμάνι? Πρέπει να χωροθετηθεί αλλού άμεσα.
προχωράει μια άλλο ένα θέμα που το ακούμε εδώ και πρέπει 15 να χρόνια. Δει, όπως και είπαμε ότι, στο Δήμο. Ότι τώρα χωροθετείται, αύριο χωροθετείται, ποτέ δεν έχει χωροθετηθεί. Έτσι. Ποτέ πρέπει, δεν έχει γίνει μια κίνηση. Πρέπει όλες οι χρήσεις υποδομές, ότι το νερό δεν θα αντέξει το νερό, δεν θα αντέξει ο βιολογικός. Πρέπει να σκεφτούμε μετά από 50 χρόνια πώς θα πάει το νησί και πώς το νησί αυτό να είναι βιώσιμο για αυτούς που μένουν εδώ και το χειμώνα. Είχα πάει πριν ένα μήνα στην Ισχυνούσα και λέω χαίρομαι που βλέπω 1000 άτομα μπροστά μου να δω, ελάτε και το χειμώνα να δείτε πόσο ωραία ζουν εδώ οι ντόπιοι. Γιατί σε αρέσει ο ήλιος και θάλασσα σήμερα, τον Ιούνιο που ήμουν έτσι εκεί, είναι, φυσικά. Αλλά ελάτε το Φεβρουάριο να δείτε πώς είναι η Δονούσα, πώς είναι η Ισχυνούσα. Έτσι είναι και ελάτε να ζήσετε το χειμώνα εδώ. Γιατί αυτό το νησί πρέπει να είναι πρώτα για τους κατοίκους και μετά να είναι και για τους επισκέπτες. Άρα το μέλλον είναι στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και στο βιώσιμο τουρισμό φυσικά και υποδομές και με το να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, να πάρουμε και μια απόφαση τι ακριβώς θέλουμε για να μπορούμε να προχωρήσουμε και βάσει αυτού. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαργαρίτη, πιστεύετε ότι οι άσχημες σχέσεις που έχει ο Δήμος με την περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη έχουν παίξει ρόλο ή θα μπορεί να παίξουν ρόλο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη έργων και στη χρηματοδότηση έργων στο νησί? Όχι. Γιατί όπως έχουμε αποδείξει, η Περιφερειακή Αρχή χρηματοδοτεί και με το παραπάνω. Ναι. Και βρίσκουμε και παίρνουμε την αρμοδιότητα. Και δεν υπάρχει μόνο άσχημες σχέσεις. Για το καλό του τόπου υπάρχουν μόνο καλές σχέσεις. Και πρέπει να παραμερίζουμε κάποιες κόντρες για να προχωράει. Άλλο τι πρέπει και άλλο τι γίνεται. Υπάρχει γιατί ένα σημείο στο Φόσδα, στα υπόλοιπα προχωράμε για να γίνουν όσο περισσότερα έργα γίνεται. Ναι. Η περιφέρεια δεν έχει τιμωρήσει τον αξιώτη για οποιαδήποτε κόντρα και οποιαδήποτε διαφωνία. Ίσα-ίσα έχει δώσει και παραπάνω χρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, έχουμε ενδιαφέροντα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και άλλα και όλο μου έρχονται στο μυαλό περισσότερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Εδώ είμαστε. Την επόμενη εβδομάδα. Τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε ταξίδια. Ακριβώς. Δεν είναι όπως το χειμώνα που τρεις ταξίδια, αλλά έχετε πάρα πολλή δουλειά εκεί με τις επιχειρήσεις σας, τρέχετε και εσείς συνεχώς. Ευτυχώς με το επαρχείο μοιράζονται και προϊόντα σήμερα. Σήμερα μοιράζουμε σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ, που είναι του Υπουργείου Εργασίας. Σήμερα και αύριο μοιράζουμε τρόφιμα σε απόρους οι οποίοι βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη λίστα του Υπουργείου Εργασίας, έχουν κάνει την αίτηση άνθρωποι, είναι άνθρωποι που πραγματικά έχουν την ανάγκη και έρχονται και παίρνουν τρόφιμα. Πολύ έχουν ωραία. Ειδοποιηθεί αυτοί οι οποίοι έρχονται. Ναι, ναι. Και θα μοιράζουμε σήμερα και αύριο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.